Ένα δράμα σε δύο πράξεις στο περιθώριο της απολογίας των δύο συλληφθέντων για την υπόθεση θανάτου 40χρονου τοξικομανούς στη Χερσόνησο. Εισαγγελέας και ανακρίτρια αποφάσισαν να αφαιθεί ελεύθερος ο 40χρονος που τον άφησε αβοήθητο σε ένα χωράφι χωρίς να καλέσει ασθενοφόρο. Εκτός από τους περιοριστικούς όρους που επιβλήθηκαν, ο ίδιος οφείλει να παρακολουθήσει πρόγραμμα απεξάρτησης για να σωθεί από τα δίχτυα των ναρκωτικών. Μιλάμε για ένα γεγονός τραγικό ούτως ή άλλως. Δηλαδή, μιλάμε για μια οικογένεια που έχασε το παιδί της από τη χρήση ναρκωτικών και μια άλλη οικογένεια η οποία παλεύει να σώσει το δικό της παιδί από τα ναρκωτικά. Αυτό που μετά από αυτή τη διαδικασία που νομίζω ότι πρέπει να είναι ευχή όλων είναι το παιδί αυτό, ο κατηγορούμενος, αυτό που είναι εκπροσωπώ, έτσι, να κάνει τις προσπάθειες του όπως του εξηγήθηκε και από την πλευρά της δικαιοσύνης, ότι αυτό που έχει σημασία είναι από εδώ και πέρα να δει πώς θα βάλει τη ζωή του σε μια τάξη. Την ίδια στιγμή, πικραμένη μητέρα του θύματος, μιλώντας στην Κρήτη TV, εξακολουθεί να ζητά δικαιοσύνη στη μνήμη του δικού της παιδιού. Γιατί εγώ ήμουν από την πρώτη στιγμή, ό,τι έγινε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξέρω εγώ το παιδί μου. Προσπάθησα πάρα πολύ, γιατί κατάφερα τίποτα. Δεν είναι αυτή η δικαιοσύνη για μένα. Δεν είναι να μου πείτε ότι το παιδί μου θα γύριζε πίσω. Αν δεν, όχι. Αλλά πρέπει να τιμωρηθεί όμως. Ο 40χρονος από τις Γούβες ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη μετά από έρευνες 2 μηνών από τους αστυνομικούς του τμήματος Χερσονήσου. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ήταν υπό την επίρρεια των ναρκωτικών όταν άφησε το φίλο του στο χωράφι και έμαθε από τους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν ότι είχε τελικά πεθάνει. Και αυτό είναι και η αλήθεια. Δεν ήξερε μέχρι και τη στιγμή που το έμαθα από την αστυνομία ότι είχε αποβιώσει ο άλλος χρήστης των ναρκωτικών. Και ξέρετε ότι αυτό είναι και η πραγματικότητα, γιατί στον κόσμο των ναρκωτικών δύο φίλοι χρήστες ενδέχεται να βρεθούν μαζί 1 με 2 φορές το μήνα για να κάνουν χρήση και μόνον αυτό. Δεν έχουν τακτική επικοινωνία. Η μητέρα του θύματος είχε εξ αρχής καταθέσει στο αστυνομικό τμήμα της Χερσονήσου ότι ήταν αδύνατο να πάει μόνος του στο σημείο που βρέθηκε νεκρός κάτω από μία ελιά στην Άνω Χερσόνησο. Επιπλέον, το κινητό και τα προσωπικά του αντικείμενα είχαν εξαφανιστεί. Εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς μέσα στο αυτοκίνητο του βασικού κατηγορουμένου, ο οποίος αποχώρησε σήμερα από το δικαστικό μέγαρο ελεύθερος. Ότι πρόκειται για ένα εξαρτημένο άτομο ο πελάτης μας, ο οποίος θα δώσει τη δικιά του μάχη, εφ' εξής να απεξαρτηθεί και να ενταχθεί πλήρως στην κοινωνία, να είναι χρήσιμος και να βοηθήσει την οικογένειά του, καθότι είναι και πατέρας ενός ανήλικου κορίτσιου. Αντίθετα, ο 45χρονος Ηρακλειώτης, ο οποίος τους είχε προμηθεύσει τη μοιραία δόση της ηρωίνης και είναι πρόσωπο σεσημασμένο για εμπόριο ναρκωτικών, αποφασίστηκε να προφυλακιστεί.